Φαίνεται μάλιστα από έρευνα ότι οι γονείς ανησυχούν διπλάσια για τα διαδικτυακά παιχνίδια σε σχέση με όλες τις άλλες εξαρτήσεις, όπως για παράδειγμα ουσίες, τσιγάρο, αλκοόλ, ανησυχούν διπλάσια σε σχέση με μια έρευνα που έγινε. Όπως επίσης φαίνεται το ότι τα διαδικτυακά παιχνίδια μάλλον αποτελούν τη μάστιγα, δεδομένου του ότι της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, δεδομένου του ότι τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι στο 97% των παιδιών τα οποία. Μάλλον στο 100% των παιδιών που είναι εξαρτημένα από το διαδίκτυο, το 97% είναι εξαρτημένα από τα διαδικτυακά παιχνίδια. Άρα, στα 100 παιδιά των εξαρτημένων από το διαδίκτυο, τα 97 είναι εξαρτημένα μέχρι την ηλικία των 16 ετών, είναι εξαρτημένα από τα διαδικτυακά παιχνίδια. Και ξεκινούν από ποια ηλικία και ξεκινούν, να ασχολούνται με το διαδικτυακό εγώ θα παιχνίδι. Σου πω πολύ απλά τα ιστορικά στοιχεία τα οποία έχουμε από τα δύο νοσοκομεία που ασχολούνται με την απεξάρτηση, το νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού και το Αγία Σοφία. Ναι. Τα οποία έχουν νοσηλεύσει τα τελευταία 12 χρόνια συγκεκριμένα, που ξεκίνησε η συγκεκριμένη μονάδα, 500 παιδιά ηλικίας από 3, κράτησε το νούμερο, 3 έως 16 ετών. Pop. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι πραγματικά η σύγχρονη γιατί μάστιγα, έτσι όπως τουλάχιστον έτσι εξελίσσεται. Το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί στην επικράτεια και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα, όπως μας ανέφερες, κλινικές για αποτοξίνωση από το διαδικτυακό παιχνίδι, νομίζω λέει πολλά. Ακριβώς. Και σκέψου το ότι. Από τα συγκεκριμένα παιδιά τα οποία παίζουν, ναι. Η συντριπτική πλειοψηφία, μια πλειοψηφία γύρω στο 60%, πάσχουν από κατάθλιψη, των εξαρτημένων παιδιών βεβαίως, όχι των παιδιών τα οποία παίζουν απλά και μόνο για να παίξουν, ναι. Ενώ το υπόλοιπο περίπου 40% πάσχουν από αγχώδεις εκδηλώσεις, όπως επίσης και φοβικές εκδηλώσεις, φοβίες δηλαδή τις οποίες μπορεί να έχουν. Έχουμε και μια εξαφάνιση στην Αθήνα, που μετά από ημέρες αναζητήσεων, οι ειδικοί του εικάζουν, δεν θυμάμαι τώρα τα στοιχεία ακριβώς να τα πω, αλλά πρόκειται για ένα παιδί το οποίο χάθηκε ξαφνικά από το σπίτι του, από την οικογένειά του. Και υπάρχουν τώρα οι φήμες, υπάρχουν οι πληροφορίες ότι ήταν αφορμή το διαδικτυακό παιχνίδι, ένα συγκεκριμένο παιχνίδι το οποίο οδηγεί τους νέους σε αποξένωση και από την οικογένειά τους και από το κοινωνικό σύνολο. Ναι, δεδομένου του ότι ουσιαστικά ο φυσικός εαυτός του καθενός υποκαθίσταται από έναν διαφορετικό εαυτό, από έναν φανταστικό εαυτό, από έναν διαφορετικό ρόλο τον οποίο μπορεί να πάρει ο καθένας μέσα στο διαδικτυακό παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν το διαδικτυακό παιχνίδι δεν είναι της τάξης της μίας ή των δύο ώρων, για παράδειγμα ημερησίως, που και πάλι οι δύο ώρες είναι κάτι το υπερβολικό, ωστόσο, όταν φτάνει στις 10, 12, 14, 15 ενίοτε ώρες, ακόμα και 24 ώρες. Έχουμε τέτοια φαινόμενα παιδιών τα οποία έχουν παραμείνει 24 ολόκληρες ώρες και αντίστοιχα συνεχίζουν την επόμενη μέρα στον υπολογιστή. Τότε λοιπόν καταλαβαίνουμε το πόσο τελικά αυτός ο φανταστικός εαυτός, ο εικονικός εαυτός, αν το θέλεις, υποκαθιστά τον πραγματικό εαυτό και από εκεί και πέρα τα πράγματα μπλέκονται περισσότερο και οδηγούμαστε σε συμπεριφορές σαν και αυτές που ανέφερε Δευτέρη. Σίγουρα και οι αλλαγές στον εσωτερικό κόσμο των παιδιών είναι πολλές, όπως επίσης αλλαγή συντελείται ακόμα και στον ύπνο. Είναι κάτι το οποίο έχουμε επισημάνει και άλλη φορά, ότι είναι ένα στοιχείο χαρακτηριστικό που ο γονιός θα πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί, προφανώς. Ναι. Και στον ύπνο βεβαίως, δεδομένου του ότι στο διαδικτυακό παιχνίδι, όπως επίσης γενικότερα στο διαδίκτυο, υπάρχει ο όρος ο οποίος λέγεται χρονική στρέβλωση του τερματικού. Δηλαδή, ουσιαστικά χάνουμε την αίσθηση του χρόνου όταν βρισκόμαστε μπροστά. Λίγος πολύ από τη στιγμή που καθόμαστε στον υπολογιστή, όλοι χάνουμε την αίσθηση του χρόνου. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και αυτό στο διαδικτυακό παιχνίδι το ένα παραπάνω, δεδομένου του ότι φαίνεται ότι έχει μια εντός εισαγωγικών, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω υπνοτική δράση, όπως επίσης και μια συνεχής μετακίνηση, συνεχής δράση η οποία υπάρχει στο διαδικτυακό παιχνίδι, δεδομένου του ότι δεν έχουμε ή έχουμε πολύ λίγες, σχεδόν καθόλου ουσιαστικά, διαφημίσεις από εκεί και πέρα. Το 97% των παικτών, με βάση έρευνα, δήλωσαν ότι κάποια στιγμή έχασαν την αίσθηση του χρόνου. Δεν γνωρίζαμε πού βρισκόμασταν, πώς βρισκόμασταν, πώς παίζαμε των εξαρτημένων παικτών. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι παίκτες, οι οποίοι βρίσκονται σε κάποιες άλλες ζώνες, γιατί εγώ στο διαδικτυακό παιχνίδι μπορεί να παίζω με κάποιον ο οποίος βρίσκεται στον Καναδά. Εάν στον Καναδά τώρα είναι πρωί και για μας, για παράδειγμα, μπορεί να είναι διαφορά ώρας από εκεί και πέρα, καταλαβαίνουμε ότι χάνω την αίσθηση του χρόνου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το βιολογικό ρολόι, ο κυρκαδικός ρυθμός ουσιαστικά αποσυντονίζεται, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και σαφώς όλη η διαδικασία και ο ύπνος επηρεάζεται πάρα πολύ. Φαίνεται μάλιστα ότι επηρεάζεται ο βαθύς ύπνος, το στάδιο 4 και το στάδιο REM γενικότερα. Αυτό έχει μια γενικότερη έτσι, αρνητική απόδοση στην λειτουργικότητα του παιδιού και στις σχολικές επιδόσεις, οι οποίες μπορούν να σημειώνουν μια σαφέστατη μείωση σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Έχουμε αϊπνία, δηλαδή πολλές φορές τα παιδιά πιέζουν τους εαυτούς τους ώστε να μην πάνε να κοιμηθούν, να μην κοιμηθούν. Αφυπνίσεις συχνές κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες ωστόσο συνήθως, τουλάχιστον στους εξαρτημένους παίχτες, δεν σημαίνει ότι μένουν ξύπνοι, απλώς ξυπνούν και συνεχίζουν να κοιμούνται, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτός δεν είναι ποιοτικός ύπνος από εκεί και πέρα, έτσι.
υπάρχει ημερήσια υπνηλία, υπάρχει πτώση, σαφέστατη πτώση, τόσο στη μνήμη, όσο στην κρίση, όσο και γενικότερα στη λειτουργικότητα του παιδιού. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι επηρεάζεται σαφέστατα και επηρεάζεται πάρα πολύ γενικότερα ο ύπνος των παιδιών. Εγώ θα ήθελα να πάμε κατευθείαν στο κομμάτι της αντιμετώπισης από τους ίδιους τους γονείς. Mm-hmm. Να δούμε, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή τηλεθεατές, γονείς, οι οποίοι όντως παρατηρούν αυτά τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά στα παιδιά τους, στην καθημερινότητα των παιδιών τους. Αλλά καμιά φορά, όπως είπα για στην αρχή, σηκώνουν τα χέρια ψηλά, δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Λευτέρη, σε πρώτο αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρέπει να έχουμε μια κοινή στάση στο πρόβλημα, οι γονείς. Και ξέρεις, συνήθως τα παιδιά τα οποία έχουν σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δει με τα διαδικτυακά παιχνίδια, στη συντριπτική πλειοψηφία, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι παιδιά τα οποία είναι χειριστικά παιδιά. Ξέρεις, απέναντι στο χειρισμό των παιδιών, το χαρακτηριστικό γνώρισμα που πρέπει να έχουν οι γονείς είναι να έχουν μια κοινή στάση από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Το δεύτερο είναι να ενδιαφερθούν. Όχι καθησυχαστικά, αλλά με κάποιο τρόπο να ενδιαφερθούν και να καταλάβουν ή να κατανοήσουν το μέγεθος της εμπλοκής που μπορεί να έχει το παιδί, έστω και αν δεν έχουν γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών τόσο πολλές όσο το παιδί, δεδομένου ότι, ξέρεις, η γενιά των γονέων σήμερα είναι ψηφιακή μετανάστες οι περισσότεροι των 40 ετών, για παράδειγμα. Σωστό. Ενώ αντίθετα είναι ηθαγενείς ψηφιακοί, γεννήθηκαν δηλαδή στην ψηφιακή εποχή τα σημερινά παιδιά. Σαφέστατα, σε συνεργασία μετά με το παιδί, να μπορέσουν να κάνουν ένα πρόγραμμα από κοινού, ούτως ώστε αυτό το πρόγραμμα να σημαίνει ότι θα μείνουν πολύ λιγότερο στον υπολογιστή σε σχέση με αυτό το οποίο κάθονται πραγματικά. Να βρεθούν ασχολίες, να αντικαταστήσουν να βρεθούν επίσης ασχολίες. Νομίζω ότι ειδικά στην φάση της εφηβείας είναι πολύ σημαντικό αυτές οι ασχολίες να μπορούν να υπάρχουν, για παράδειγμα, σε σχέση με τη γυμναστική. Κάποιες δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να έχουν σχέση με τη γυμναστική. Και σίγουρα από εκεί και πέρα να υποστηρίζουμε το πρόβλημα και όχι να το καλύπτουμε το πρόβλημα. Το να βγάλεις τη σύνδεση του διαδικτύου. Το να βγάλεις τη σύνδεση του διαδικτύου από τη μια στιγμή στην άλλη φαίνεται ίσως ότι είναι δεν ακραίο. Θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι. Φαίνεται ότι κοίτα, μάλλον είναι ακραίο. Σε τι εποχή φτάσαμε, Νίκο. Ναι, γιατί θα δημιουργηθούν εντάσεις και ίσως από εκεί και πέρα το να κατανοήσει το παιδί το μέγεθος του προβλήματος, που τις περισσότερες φορές βεβαίως αρχικό έφος δεν το κατανοεί. Αλλά και ακόμα το ίδιο το διαδίκτυο, υπάρχουν προγράμματα στο ίδιο το διαδίκτυο, στο οποίο, για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να παραμείνει μέσα κάποια συγκεκριμένη ώρα. Δηλαδή, μπορώ να ρυθμίσω εγώ τον υπολογιστή μου, ώστε να παραμείνω μέσα 10 λεπτά, 20 λεπτά, και μισή ώρα. Είναι μια πολύ καλή λύση για τους γονείς. Είναι μια πολύ καλή λύση να μπορέσουν να το ρυθμίσουν. Ούτως ώστε να μπορέσει κάποιος να διαχειριστεί το χρόνο του απέναντι σε αυτό το οποίο είναι στο διαδικτυακό παιχνίδι. Και βεβαίως στην έσχατη λύση στους ειδικούς. Δεν το συζητάμε. Στην έσχατη λύση στους ειδικούς, και είναι χαρακτηριστικό, Ελευθέρη, στους ειδικούς, δεδομένου του ότι, όπως έλεγα και προηγουμένως, στη συντριπτική πλειοψηφία μιλούμε για κατάθλιψη. Όπως επίσης και για άλλα προβλήματα. Άρα λοιπόν, μπορεί να φαίνεται σαν διαδικτυακή εξάρτηση ή εξάρτηση από το διαδικτυακό παιχνίδι, όπως λέμε, αλλά επί της ουσίας να υπάρχει άλλη παθολογία, σοβαρότερη ή μια συνοσιρότητα, αν το θέλεις, από εκεί και πέρα, που με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί πηγαίνοντας στους ειδικούς.